Hey guys, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι η Νίκη και σήμερα θα μιλήσουμε για τα πράγματα τα οποία πρέπει να έχετε μέσα στις τσάντες σας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πλάκα είναι για φέτος ότι εγώ δεν θα χρειαστώ σχολική τσάντα για να πηγαίνω σχολείο, μιας και με δέχτηκαν σε πανεπιστήμιο. Θα προσπαθήσω να κάνω τη σχολική σας χρονιά όσο το δυνατόν γίνεται πιο αστεία, πιο ενδιαφέρουσα. Πρώτα απ' όλα μία συμβουλή την οποία τη δίνω από τότε που τελείωσα με τις Πανελλήνιες είναι πραγματικά κάνετε όσες περισσότερες φάρσες, πλάκες και βλακίες μπορείτε. Γιατί πραγματικά θα τις θυμάστε μέχρι το τέλος της ζωής σας. Εγώ προσωπικά δηλαδή όσα έκανα στο γυμνάσιο, όσες φάρσες, καθόμασταν θυμάμαι τρώγαμε σποράκια μέσα στην τάξη και τα πετάγαμε κάτω και την επόμενη μέρα μας έλεγε η διευθύντρια ότι κάποιος πέταξε σποράκια κάτω την ώρα που ήταν στην τάξη. Ή θυμάμαι μας είχαν πει ότι η άλλη τάξη κατέβασε κάτω τον πίνακα της δασκάλας των Γαλλικών και αυτή τρελάθηκε. Είναι δηλαδή τέτοια μικροπράγματα τα οποία τα θυμάσαι ακόμα και όταν τελειώσεις το σχολείο και πραγματικά σας ενθαρρύνουν να τα κάνετε. Πέρα από αυτά, πάμε να δούμε τι χρειάζεται να έχετε μέσα στην τσάντα σας για να έχετε μία σχολική χρονιά η οποία δεν θα είναι αβολή έστω. Ξεκινάμε με αυτά τα οποία για μένα είναι τα πιο σημαντικά μέσα σε μια σχολική μέρα και αυτά είναι το φαγητό και το νερό. Ξέρω ότι εδώ δεν έχει νερό αυτή τη στιγμή, αλλά I'm trying to make a point. Το φαγητό είτε είναι κάτι μικρό, είτε είναι ένα σνακ, είτε είναι φρούτα, είτε... Μην ξεχνάτε να τα βάζετε στη τσάντα σας. Όταν πεινάς, δεν πάει καθόλου καλά η μέρα, ξεκινάει ήδη άσχημα, έστω και αν έχεις χρήματα πάνω σου, δηλαδή αν ξέρεις ότι στην τσάντα σου έχει πάντα 2, 5, 10 ευρώ και ότι οποιαδήποτε στιγμή είσαι καλυμμένος, ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου καλό όταν πεινάς. Στη συνέχεια κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι οι κασετίνες σας, τα μολύβια σας, τα στυλό σας, τα διορθωτικά σας, οτιδήποτε χρειάζεστε όσον αφορά τη γραφή, θα έπρεπε να υπάρχει στην τσάντα σας, έστω και backup, δηλαδή πετάξτε ξέρω εγώ τρεις στυλούς μέσα στην τσάντα να υπάρχουν σε περίπτωση που ξεχάσετε την κασετίνα σας. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ άβολο να ζητάς από κάποιον άλλον στυλό. Κάτι άλλο όμως πολύ σημαντικό είναι τα λαστιχάκια, τα τσιμπιδάκια, τα πιαστράκια, δηλαδή ό,τι τέτοια θέλετε. Βέβαια εντάξει δεν είναι ανάγκη να το κουβαλάτε σε τέτοιο κουτί, παράδειγμα σας δίνω. Αλλά το να έχετε πάνω σας λαστιχάκια, δηλαδή εγώ πάντα τα φόραγα. Γιατί ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα κάνει ζέστη μέσα στο σχολείο, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Γι' αυτό πραγματικά κουβαλάτε πάνω σας τέτοια πραγματάκια, γιατί και αυτά δεν είναι καθόλου ωραία να τα ζητάς. Στη συνέχεια, ο μόνος λόγος που επέζησα αυτό το σχολείο ήταν τα ακουστικά μου. Χωρίς τα ακουστικά θα είχα ψοφήσει από την πρώτη μέρα. Όποτε είχα κάποιο δάσκαλο ο οποίος δεν μου άρεσε, δεν με ενδιέφερε, έλεγε βλακίες, πραγματικά έβαζα τα μαλλιά μου κάτω, έβαζα τα ακουστικά και απλά κούναγα το κεφάλι μου. Δεν είναι καθόλου άσχημο, πιστέψτε με. Και όποτε δεις ότι απλά σε κοιτάει ή πάει να σου μιλήσει, χαμηλώνεις τη φωνή λίγο, το απαντάς και συνεχίζεις την υπέροχη ζωή σου με μουσική. Γιατί εγώ πραγματικά ήταν όντως κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσω μία μπουρδα από αυτές που λέγανε. Στη συνέχεια οι υπογραμμιστές. Γιατί δεν είναι αναγκαίοι προφανώς, απλά όταν είχαμε μαθήματα τα οποία πετούσαν κείμενο, όπως η ιστορία, η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία και άλλες τις βλακίες, συνήθως δεν άκουγα τους δασκάλους μες στην τάξη. Okay, ναι, δεν τους άκουγα γιατί δεν με ενδιέφερε. Όσα σημαντικά πράγματα έκανα, τα έκανα στο φροντιστήριο για μένα. Γι' αυτό έπαιρνα απλά υπογραμμιστές και απλά ζωγράφιζα, υπογράμμιζα μόνη μου, μια παρέα μόνη μου, δεν πειράζει, αρκεί να περάσει η ώρα. Στη συνέχεια, ένα ακόμα πράγμα που έκανα εγώ μέσα στην τάξη όταν βαριόμουν είναι να γράφω fanfiction. Για όσους δεν ξέρετε, ουσιαστικά παίρνεις υπαρκτούς χαρακτήρες και φτιάχνεις ιστορίες με αυτούς, δηλαδή κάτσα να αναδιηγήσεις. Εγώ αυτό το έκανα συνήθως σε ένα μικρό τετραδιάκι, δηλαδή. Α, ζωγράφιζα κιόλας εδώ πέρα, παιδιά, δεν πιστεύω. Αυτό είναι, πρέπει να είναι περσινό, λόγω. Αλλά ναι, ουσιαστικά έγραφα εδώ πέρα τις ιστορίες και μετά τις πέρναγα σε ένα μεγάλο τετράδιο, π.χ. κάτι τέτοιο. Τι άλλο που της άρεσε να κάνει η φίλη μου και το έκανα κι εγώ που κι εγώ είναι να ζωγραφίζεις. Και εγώ ζωγράφισα τις νέες χαρακτήρες. Δηλαδή, να, άμα δείτε το δικό μου το τετράδιο. Ναι. Ζωγράφιζα χαρακτήρες στην Disney. Γιατί όχι, ρε παιδιά. Εδώ δεν το τελείωσα ποτέ. Ας πάμε. Και ουσιαστικά κάπως έτσι παίρναγε η δικιά μου ώρα. Κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να γινότανε, αλλά δεν το έκανε ποτέ, μα ποτέ κανείς. Ήτανε τα αποσμητικά. Παιδιά! Έχετε γυμναστική και καλά. Okay, εμείς τα κορίτσια στην τρίτη ηλικία δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη γυμναστική. Αλλά τα αγόρια πηγαίνανε, πεσάνε μπάλα και μετά μπαίνανε στην τάξη για το επόμενο μάθημα και σκυλοβρώμαγανε. Δεν φαντάζεστε. Δηλαδή, ερχόμαστε με στην τάξη και είναι όλοι δρομένοι και απέσοι και.
Τέλος, κάτι που έκανα τα δύο τελευταία χρόνια στο Λύκειο ήταν να κουβαλάω βιβλία μαζί μου. Ξεκίνησα πραγματικά να διαβάζω βιβλία, να μου αρέσουν. Αυτή τη στιγμή επιχειρώ να διαβάσω αυτά τα δύο, που είναι το Cinder και το Scarlet της Marissa Meyer. Ουσιαστικά έχουμε την αναδίγηση του παραμυθιού της Ταχτοπούτας εδώ πέρα και εδώ έχουμε την Κόκκινο Σκουφίτσα. Αλλά πιστέψτε με, είναι σε ένα τελείως άλλο επίπεδο. Είναι φανταστική λογοτεχνία για εφήβους. Οπότε, αν είστε σε μια τέτοια φάση, παιδιά, διαβάστε τα. Είναι φανταστικά βιβλία. Αυτά ήταν από μένα. Αυτά θυμάμαι ότι κουβαλούσα μαζί μου στο σχολείο. Πείτε μου εσείς τι κουβαλάτε τώρα για να επιζήσετε αυτό το απέσιο 7 ώρο κάθε μέρα. Πείτε μου τι άλλα βιντεάκια θέλετε να δείτε και θα τα πούμε στο επόμενο μου βιντεάκι.